αναπλώνεται το σκοτάδι, το σκηνικό αλλάζει. Το κρύο και η πολύ ωραία αναμονή δεν είναι σύμμαχος των μεταναστών. Η κατάσταση στον καταβλισμό των μεταναστών στην Ιδωμένη είναι εκρηκτική. Μετά το θάνατο του Μαροκινού μοιάζει με καζάνι που βράζει. Η κρίση εκτονώθηκε και το βράδυ της Πέμπτης άνοιξε το σημείο διέλευσης για τους πρόσφυγες. Με λεωφορεία και τρένα προσπάθησαν να τους μεταφέρουν στην Αθήνα, όμως δεν τα κατάφεραν, μια σκήνα εγκυστρωμένη στην Ιδωμένη. Πολλοί από αυτούς ελπίζουν πως το ταξίδι τους θα συνεχιστεί. Η ώρα είναι 3 το πρωί, βρισκόμαστε στο προσφυγικό καταβλισμό στην Ιδωμένη. Το κρύο είναι πολύ τσουχτερό και ο καθένας προσπαθεί να βρει οποιαδήποτε γωνιά για να ζεσταθεί γύρω από φωτιές και μέσα σε σκηνές. Οι αστυνομικοί περιμένουν τις νέες εντολές για το αν θα υπάρξει επιχείρηση ή όχι. Σήμερα είναι η μόνη μέρα όμως που όλοι οι οργανισμοί είναι διωγμένοι από εδώ, από τους βανδαλισμούς που γίνονται το πρωί. Το βαν από το πράξεις που διένει τροφή κανονικά στον κόσμο και σύντιζε 2.500 ανθρώπους κάθε μέρα, είναι κατεστραμμένο. Αυτά συνέβαινε το πρωί. Και οι γιατροί μας δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν αφού λιθοβολήθηκαν και καταστράφηκαν εγκαταστάσεις από την πίεση των ανθρώπων. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ πέρα 2 εβδομάδες. Έχουν θυμό πάντως. Το πρόβλημα ξεκινά από τον πληθυσμό που είναι μπλοκαρισμένος και δεν μπορεί να φύγει. Γιατί κλείσαν τα σύνορα για αυτούς και έχουν μείνει εδώ.